Γεια σας καλά μου Στριξόπουλα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Και σήμερα λοιπόν θα μας κάνουν παρέα οι δικές σας τρομακτικές ιστορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ όπως πάντα για τις ιστορίες που στέλνετε, χωρίς εσάς δεν θα υπήρχε η σειρά αυτή. Πάμε λοιπόν να τις δούμε μαζί. Η πρώτη ιστορία έγραφε: «Γεια σας αγαπημένα Στριξόπουλα, μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που ξεκινάς. Καταρχήν συγχαρητήρια για το κανάλι και είσαι η αγαπημένη μου YouTuber στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά». Λοιπόν, ας μπούμε στην ιστορία. Η γιαγιά μου πριν περίπου 40 χρόνια ζούσε στο χωριό. Είχε δύο παιδιά, την μάνα μου που ήταν 5 χρονών και τον θείο μου που ήταν 10. Και κάθε μέρα τους έπαιρνε από το διπλανό χωριό για να πάνε σπίτι που έμεναν. Πριν μπει στο χωριό, έχει μία βρύση, στην οποία έχει μία μεγάλη πέτρα ολοστρόγγυλη. Καθώς περνούσε για να πάει στο χωριό, ήταν κατά μεσήμερο, βλέπει στην πέτρα έναν άνθρωπο, το ένα πόδι πιο κοντό από το άλλο, και το κεφάλι του δεν φαινόταν. Υπέθεσε λοιπόν τον πίσω από την πέτρα, και επειδή υπέθεσε ότι κοιμόταν, συνέχισε την πορεία της και έφτασε σπίτι. Το συζήτησε με κάτι άλλες γυναίκες και έπαθαν σοκ. Αυτός που είδες τις λένε δεν ήταν άνθρωπος, αλλά ο κουτσός. Έμεινε η γιαγιά μου. Αυτός ήταν ένας άντρας ο οποίος έβγαινε εκεί στη βρύση το μεσημέρι και το βράδυ και έπαιρνε ό,τι μορφή ήθελε για να ξεγελάσει όσους είχαν ζώα. Και πάει λέγοντας: «Αν σου άρεσε η ιστορία, θα σου πω και άλλες ιστορίες με τον κουτσό». «Να μας πεις και άλλες ιστορίες με τον κουτσό, αλλά εγώ δεν κατάλαβα ακριβώς τι έκανε. Τους ξεγελούσε για να τους πάρει τα ζώα, να τους κλέψει. Και ήταν άνθρωπος ή δεν ήταν άνθρωπος, ήταν πλάσμα, περίεργο». Γενικά στις βρύσεις τα χωριά δεν έχουν πολλά που λένε ότι βγαίνανε, είτε αερικά, είτε εξωτικά, είτε νεράιδες και όλα τα συναφή. Είναι άλλη μια τέτοια ιστορία υποθέτω. Ε? Άρα και αυτός ήταν κάτι ανάλογο, κάτι εξωτικό. Αν έχεις και άλλες ιστορίες να στείλεις και όντως στείλεις, πες μας και λίγα παραπάνω πράγματα για τον κουτσό, για να ξέρουμε. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η δεύτερη ιστορία έγραφε: «Καλησπέρα Μάγδα, θα σου πω κι εγώ μια ιστορία, μία από τις πολλές που μου έχουν συμβεί κατά καιρό στη ζωή μου, παράξενα γεγονότα που δεν μπόρεσα να τα εξηγήσω ποτέ. Πριν χρόνια μετακομίσαμε σε άλλη πόλη λόγω δουλειάς του άντρα μου. Πριν φύγουμε, ένας από τους συναδέρφους του μας είπε πως σε αυτή την πόλη είχε σπίτι από τα πεθερικά του και επειδή έχουν πεθάνει κάποια χρόνια τώρα και δεν μένει κανείς εκεί, μας έδωσε το κλειδί και μας είπε μέχρι να βρούμε το δικό μας σπίτι θα μπορούσαμε για τον πρώτο καιρό να μείνουμε εκεί. Τον ευχαριστήσαμε για την εξυπηρέτηση που μας έκανε και ξεκινήσαμε να πάμε. Όταν φτάσαμε ήταν νύχτα. Όταν μπήκαμε στο σπίτι μυρίζε κλεισούρα από τον καιρό. Στο χολ του σπιτιού ήταν δύο κάδρα με φωτογραφίες των πεθερικών του συνάδελφου. Μου έκανε εντύπωση το βλέμμα τους σαν να ήταν ζωντανό και σε ακολουθούσε όπου και αν πήγαινες». Ανατριχιαστικό! «Επειδή ήμασταν κουρασμένοι από το ταξίδι, πήγαμε στο υπνοδωμάτιο, στρώσαμε πρόχειρα και κοιμηθήκαμε. Όλο το βράδυ είχαμε έναν ήσυχο ύπνο. Κάτι σαν να μας τρόμαζε και ξυπνούσαμε και οι δυο μαζί. Τέλος πάντων, το πρωί σηκωθήκαμε με πονοκέφαλο, φτιάξαμε έναν καφέ στην κουζίνα και ο άντρας μου έφυγε για τη δουλειά του, και εγώ για τον μεσίτη. Όταν γύρισα το μεσημέρι στο σπίτι, είδα τα ντουλάπια της κουζίνας κάποια να είναι ανοιχτά. Το πρωί που έκανα τον καφέ ήταν όλα κλειστά. Πώς έγινε αυτό?» είπα από μέσα μου και έκανα το σταυρό μου. Δεν πρόλαβα να τελειώσω και άκουσα έναν γκρότο δυνατό μέσα στο σπίτι. Πήρα τον άντρα μου τηλέφωνο φοβισμένη να έρθει γρήγορα. Όταν ήρθε, του είπα τι μου είχε συμβεί και μου είπε: «Τώρα εγώ είμαι εδώ, μη φοβάσαι». Το ίδιο βράδυ, πριν πέσουμε για ύπνο, του είπα να αφήσουμε ένα φως αναμένο στο χολ, γιατί δεν μπορούσα το σκοτάδι σε αυτό το σπίτι. Αργά τη νύχτα, ακούσαμε και οι δύο στο διάδρομο βαριά αργά βήματα. Πριν καλά-καλά το σκεφτούμε, έσβησε το φως στο χολ, αγκάλιασε τον άντρα μου από φόβο και όσες προσευχές ήξερα, τις είπα. Εκείνος μου είπε να κάνουμε ψυχραιμία μέχρι να ξημερώσει και θα φύγουμε το πρωί. Πώς τα καταφέρατε, πραγματικά? Πώς μένεις ψύχρεμος με μια τέτοια κατάσταση? Χαλάς το κουράγιο σας». Πράγματι, το πρωί ετοιμαστήκαμε να πάμε σε ξενοδοχείο. Για καλή μας τύχη, το τηλέφωνο χτύπησε και ήταν ο μεσίτης που μας είχε βρει σπίτι. Να φανταστείς, φύγαμε άρον-άρον. Μετά από καιρό συναντήσαμε τον συνάδελφο που είχε το σπίτι και του είπαμε τι μας είχε συμβεί. Αυτό που μας είπε ήταν πως το σπίτι το πούλησε γιατί κανείς δεν μπορούσε να μείνει για πολύ καιρό εκεί μέσα. Όσες φορές τον νίκιαζε, όλοι έφευγαν γρήγορα. Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί. Αυτή ήταν η ιστορία μου, σε ευχαριστώ που τη διάβασες. Αυτό που σου έτυχε, φίλη, τάξη, ούτε στο χειρότερο εφιάλτη μου. Τι να πω.
χαρά στο κουράγιο σας που μείνατε και ένα βράδυ. Εδώ ήμασταν στο σπίτι τον πρώτο καιρό, πρώτες μέρες, και ξυπνάει ο Διονύσης σημερώματα 3 η ώρα και μου λέει «Δε φιάλτη», που είναι κάποιος στο διάδρομο και καθόταν και μας κοίταζε. Και μετά από αυτό, επειδή η μορφή ήταν και λίγο περίεργη, παράξενη, τρομακτική στον ύπνο του, δεν κοιμήθηκε κανένας από τους δύο, ήταν και 3 η ώρα. Καταλαβαίνετε τη σύνδεση που κάναμε. 3 η ώρα, εφιάλτης. Το ξημερώσαμε, περίτω να σας πω, με PlayStation. Δεν κοιμηθήκαμε εκείνο το βράδυ πάλι. Όχι ότι ήταν κάτι παραφυσικό, αλλά σου μπαίνει η ιδέα, ρε παιδί μου, όσο να είναι. Όχι τώρα να το βιώσεις και να ακούς πράγματα και να κλείσεις και φως. Όχι. Θα είχαμε φύγει από το σπίτι καταρχάς, δεν υπήρχε περίπτωση να είχαμε κάτσει. Θα προτιμούσαμε να κοιμηθούμε στο αυτοκίνητο. Τέτοια κατάσταση. Η επόμενη ιστορία έγραφε: «Γεια σου Μάγδα, συγχαρητήρια για το κανάλι σου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η δική μου εμπειρία είναι η εξής. Τον Δεκέμβριο του 2017, γυρίζοντας μια μέρα από πρωινή προπόνηση κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης, είμαι αθλητής τριάθλου, βλακωδός πάω να περάσω από έναν κεντρικότατο δρόμο χωρίς να κοιτάξω, γιατί φορούσα αυτά τα αναθεματισμένα AirPods. Αφού είχα φτάσει στη μέση του δρόμου, βλέπω στα 2 μέτρα μια νταλίκα μαναμένα όλα τα φώτα και ακούω την κόρνα του να με ξεκουφαίνει, παρόλο που φορούσα ακουστικά. Προφανώς δεν προλάβανα να κάνω ούτε βήμα, καθώς το όχημα ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα. Τότε όλα σκοτίνιασαν, συνειδητοποιώ ότι βρίσκομαι σε ένα απέραντο μαύρο και τότε βλέπω ένα κόκκινο ανθρωποειδές με φτερά να με πλησιάζει και όσο με πλησίαζε, τόσο αισθανόμουν να καίγομαι. Ξαφνικά ακούω μια γυναικεία φωνή να λέει «Φύγε Ασμωδέ». Μετά ένα φως με τύφλωσε και είδα μια όμορφη νεαρή γυναίκα περίπου 20 χρονών, μαντιλοφορούσε να μου χαμογελά και να μου λέει «Μην φοβάσαι, εγώ σε προστατεύω». Και ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι βρίσκομαι ζωντανός, όρθιος και ατσαλάκωτος στο απέναντι πεζοδρόμιο. Παράλληλα η νταλίκα είχε σταματήσει, ο οδηγός είχε κατέβει στο δρόμο. Όταν με είδε στο απέναντι πεζοδρόμιο έπαθε σοκ και μου εξήγησε πως κάτι μεταφυσικό συνέβη, καθώς είδε ένα φως να με περιτριγυρίζει δέκατα πριν με πατήσει. Δεν ξέρω τι συνέβη, πάντως πήγα και άναψα ένα κερί στην Παναγία, καθώς μέχρι και σήμερα αυτή θεωρώ πως είδα και με έσωσε. Να σου πω, έχω ακούσει πολλά και μάλλον, όχι μάλλον, και να σου πω πιστεύω ότι ήταν αυτή. Γιατί έχω ακούσει και από γνωστούς μου που πήγανε και τρακάρανε και ήταν πολύ άσχημη κατάσταση και ήταν σε φάση «Δεν γλιτώνουμε, η πόρτα δεν άνοιγε στο αυτοκίνητο και εμφανίζεται η γυναίκα που μαντιλοφορούσε με τα μαύρα, η καλόγρια και του άνοιξε την πόρτα και του λέγε έξω». Και όταν το είπε στον φίλο του που ήταν δίπλα, του λέει «Εγώ δεν είδα τίποτα». Έλα, εξήγησε το μου τώρα αυτό. Αργότερα ζήτησα να δω το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας μιας καντίνας που υπάρχει εκεί κοντά και πράγματι στο βίντεο λίγο πριν τη σύγκρουση εμφανίζομαι στο απέναντι πεζοδρόμιο. Ωστόσο καταλαβαίνεις πως είναι πολύ ευαίσθητο για μένα και δεν θέλω να το δημοσιεύσω και συμφώνησε και ο διευθυντής της καντίνας. Με απλές κουβέντες ο Θεός ή ό,τι υπάρχει τέλος πάντων θεώρησε πως δεν ήταν η ώρα μου τότε. Πείτε μου τη γνώμη σας γιατί όποτε επιχειρώ να το εξηγήσω με τη λογική φτάνω στα όρια της τρέλας. Ευχαριστώ για το χρόνο σου. Κοίτα, θεωρώ ότι ίσως είσαι ένα από τα λίγα άτομα που έχουν βιώσει κάτι απερίγραπτο, μπορώ να πω. Υπάρχουν αρκετά βίντεο που λένε ότι όντως υπήρξε εμφάνιση αγγέλου σαν φως και τους έσωσε. Δηλαδή, αν κάποιος ψάξει στο ίντερνετ, μπορεί να βρει διάφορα τέτοια βίντεο. Κάποια ναι, μεν φαίνεται ότι είναι ψεύτικα, κάποια λίγο το αμφισβητεί. Λες, τι συνέβη εδώ. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω και δεν μπορώ να κρίνω. Εγώ είμαι άνθρωπος που πιστεύει γενικά, οπότε θεωρώ ότι ναι, παίζει να σου συνέβη κάτι τέτοιο. Τώρα, αν προσπαθείς να το εξηγήσεις με τη λογική, δεν νομίζω ότι θα βρεις άκρη. Η λογική είναι η γνώμη της μάζας και όταν η μάζα σου λέει ότι ξέρεις τι, δεν υπάρχουν παραφυσικά, μεταφυσικά και όλα εξηγούνται επιστημονικά, δεν θα βγάλεις άκρη, γιατί επιστημονική εξήγηση σε αυτό εγώ προσωπικά δεν βρίσκω. Δεν να σου πω ότι έτρεξες εσύ και είχες πλήρη επίγνωση του τι έκανες και ήταν η αδρεναλίνη που σε ώθησε να τρέξεις πιο γρήγορα. Λες ότι μεταφέρθηκε από το ένα σημείο στο άλλο και το είδε και ο οδηγός. Υπάρχει και σε κάμερα. Αλλά το ότι δεν θες να το δημοσιεύσεις είναι απόλυτα σεβαστό. Η επόμενη ιστορία είναι κάπως μεγάλη και έγραφε. Η ιστορία είναι αρκετά μεγάλη, διότι έχει πολλές λεπτομέρειες και έρχεται από το 1994, όταν ήμασταν 13 ετών. Εγώ, ο Παναγιώτης και οι 3 ακόμα κολλητοί μου φίλοι, με τους οποίους είμαστε ακόμα και σήμερα. Ο Τόλης, ο Μάνθος και ο Θωμάς. Και αυτά που ζήσαμε είναι αρκετά παραφυσικά. Η ιστορία έχει ως εξής. Το 1994 λοιπόν, σαν μικρά παιδιά που ήμασταν, εγώ, ο Τόλης, ο Θωμάς και ο Μάνθος
Μας άρεσε πάρα πολύ να μπαίνουμε μέσα σε εγκαταλελειμμένα σπίτια, είτε μικρά είτε μεγάλα. Και όσο πιο ανατριχιαστικός ήταν ένας χώρος στον οποίο μπαίναμε, τόσο περισσότερο μας άρεσε. Μέχρι που ένα βράδυ αποφασίζουμε να μπούμε μέσα στο νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας, Θεσσαλονίκη. Ήταν περίπου 1 μετά τα μεσάνυχτα. Τότε ζούσαμε στην ίδια γειτονιά στη Θεσσαλονίκη και οι γονείς μας άφηναν μέχρι και τις 11 το πολύ 12 το βράδυ. Εκείνη τη νύχτα όμως αργήσαμε να πάμε στα σπίτια μας και αποφασίσαμε να μπούμε μέσα στο νεκροταφείο. Εγώ και ο Θωμάς είχαμε ξαναπάει εκεί κάνα 2 φορές και μας ήταν λίγο βαρετό. Οπότε κατόπιν συνεννόηση μεταξύ μας μπήκε μόνο ο Τόλης και ο Μάνθος. Εμείς περιμέναμε απ' έξω και προσέχαμε να μην τους δει κανένας έτσι ώστε να τους ειδοποιούσαμε. Μάλιστα είχαμε πιάσει 2 διαφορετικά σημεία, ο ένας από τη μία πλευρά και ο άλλος από την άλλη. Οπότε τους προσέχαμε αρκετά, θα έλεγα. Ο νυχτοφύλακας δεν μας είδε παραδόξως. Το νεκροταφείο αυτό δεν είναι πολύ μεγάλο, έχει ένα κεντρικό μονοπάτι το οποίο είναι αρκετά μακρύ. Δεξιά και αριστερά έχει τους απλούς τάφους και στο βάθος εκεί που τελειώνει το μονοπάτι έχει 3 μεγάλους οικογενειακούς τάφους και πολλά δέντρα στο χώρο του. Καθώς λοιπόν οι 2 φίλοι μας ήταν μέσα και βάδιζαν στο μονοπάτι, έγινε το πρώτο παραφυσικό γεγονός το οποίο ήταν αρκετά τρομακτικό, θα έλεγα. Ξαφνικά εγώ από τη δική μου πλευρά έβλεπα μόνο τον Τόλι. Ο Θωμάς από τη δική του πλευρά έβλεπε μόνο το Μάνθο. Να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο ότι τα παιδιά περπατούσαν μαζί στο μονοπάτι, δίπλα-δίπλα, έτσι. Το περίεργο όμως δεν ήταν μόνο αυτό. Τα παιδιά στο μονοπάτι γύρισαν ο ένας να κοιτάξει τον άλλον και δεν έβλεπαν ο ένας τον άλλον. Ο Τόλης φώναζε τον Μάνθο να φανερωθεί γιατί νόμιζε ότι κρυβόταν και του έκανε πλάκα και το ίδιο έκανε και ο Μάνθος. Φώναζε τον Τόλη για τον ίδιο λόγο. Έτσι λοιπόν τα παιδιά αρχίζουν και βγαίνουν τρέχοντας κατατρομαγμένα από το νεκροταφείο και έρχονται να μας βρουν. Συναντιόμαστε και οι 4 και ενώ ανταλλάσσουμε ο καθένας μας ακριβώς τι έβλεπε, και εμείς που ήμασταν απ' έξω, αλλά και εκείνοι που ήταν μέσα, το μοναδικό συμπέρασμα που βγάλαμε ήταν ότι στο κεντρικό μονοπάτι ήταν σαν να είχε μπει ένα αόρατο τείχος. Το οποίο έκανε τα 2 παιδιά όχι μόνο να μην μπορούν να δουν ένα τον άλλο, αλλά και εμείς που ήμασταν απ' έξω και από διαφορετική οπτική γωνία ο καθένας. Εγώ να βλέπω μόνο τον Τόλι και ο Θωμάς να βλέπει μόνο τον Μάρθο. Αποφασίζουμε σαν ανόητοι που ήμασταν να μπούμε και οι 4 και να περπατήσουμε όλοι μαζί στο μονοπάτι. Εν τω μεταξύ, σε όλο αυτό, ο φύλακας του νεκροταφείου δεν πήρε χαμπάρι τίποτα. Είχαμε βρει ένα τυφλό σημείο και περάσαμε πάνω από τα κάγκελα. Προχωρήσαμε λοιπόν στο μονοπάτι χωρίς να συμβεί τίποτα στους 4 μας. Και φτάνουμε μέχρι το τέλος του και λίγο πιο πίσω από τους 3 οικογενειακούς τάφους. Βλέπουμε ένα τετράγωνο κατασκεύασμα από σκαλιστό μάρμαρο, το οποίο είχε κάτι απόκοσμα αγάλματα, λες και απεικόνιζαν δαίμονες. Απαπα. Καθώς πλησιάζουμε πιο κοντά, αισθανόμαστε μια απίστευτα αρνητική ενέργεια κοντά σε αυτό, το οποίο διαπιστώνουμε ότι ήταν ένα τετράγωνο πηγάδι. Εγώ και ο Θωμάς που είχαμε ξαναμπεί μέσα στο νεκροταφείο, αυτό το πηγάδι δεν το θυμόμασταν, υπήρχε ποτέ εκεί, καθόλου. Με τα πολλά αρχίσαμε να ρίχνουμε διάφορα αντικείμενα μέσα για να δούμε αν είχε νερό. Αν είχε μικρό ή μεγάλο βάθος κτλ. Καθώς όμως ρίξαμε το πρώτο αντικείμενο, που ήταν μια μεγάλη πέτρα, όταν την αφήσαμε να πέφτει, προσπαθούσαμε να ακούσουμε την πτώση της, αλλά δεν ακούσαμε απολύτως τίποτα. Μετά ρίξαμε μια μεγάλη σανίδα από αυτές που έχουν οικοδόμηση στις καλωσιές τους, που βρήκαμε εκεί δίπλα. Τη ρίξαμε με κάθε το τρόπο, αλλά τίποτα, κανένα θόρυβος. Ούτε πλάτς, ούτε μπαμ, ούτε τίποτα. Εγώ είχα ένα μεγάλο φακό μαζί μου, ο οποίος εστίαζε τη δέσμη φωτός του και έτσι θα μπορούσα να δω μέχρι και σε βάθος ενός χιλιόμετρου περίπου. Ανάβω το φακό και το στρέφω μέσα στο πηγάδι για να δούμε τελικά τι παίζει και εντελώς σοκαρισμένοι βλέπουμε απλά ένα απόλυτο κενό. Μαύρο σκοτάδι, τα τυχώματα του πηγαδιού μετά από 2 μέτρα εξαφανίζονταν. Δεν έβλεπες τίποτα. Η δέσμη φωτός από τον φακό χανόταν σε τεράστιο βάθος και το πιο απόκοσμο απ' όλα. Όταν με το φακό πήγα να φέξω δεξιά-αριστερά μέσα στο πηγάδι, δεν υπήρχαν τυχώματα παρά μόνο σε 2 μέτρα από την επιφάνεια που ήμασταν εμείς. Μετά, το χάος. Έτσι προτείνω στα παιδιά μια τελευταία δοκιμασία. Έριξα το φακό αναμένο μέσα στο πηγάδι με την ελπίδα να δούμε κάτι και καθώς έπεφτε, απλά χάθηκε στο σκοτάδι. Φύγαμε και οι 4 κατατρομαγμένοι. Και έτσι λοιπόν πήγαμε σπίτια μας και αποφασίσαμε να ξαναπάμε την άλλη μέρα το μεσημέρι κατά τις 12 μόνο για αυτό το πηγάδι. Όταν όμως φτάσαμε εκεί μετά τους 3 μεγάλους τάφους που το είχαμε βρει την προηγούμενη νύχτα, παθαίνουμε το χειρότερο μας σοκ. Το πηγάδι δεν υπήρχε εκεί και στη θέση του απλά ένα κουρεμένο γρασίδι, όπως σε όλο το νεκροταφείο άλλωστε. Ρωτήσαμε για πλάκα τον φύλακα που ήταν εκεί στην πύλη να μας πει τι υπάρχει μετά το μονοπάτι και μας λέει υπάρχουν 3 οικογενειακοί τάφοι και ό,τι δέντρα βλέπετε. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο, τον ρωτήσαμε. Όχι, τίποτα άλλο, γιατί ρωτάς, μου λέει.
Τίποτα, του λέω, απλά είχαμε ακούσει κάτι για ένα τετράγωνο πηγάδι. Πηγάδι, τι πηγάδι, πηγάδι με νερό, μου λέει. Ναι, κάτι τέτοιο, του λέω. Και μου απαντάει, όχι παιδί μου, στα 27 χρόνια που είμαι εδώ φύλακας θα το είχα δει. Δεν υπήρξε ποτέ κάτι τέτοιο. Αυτή ήταν και η τελευταία μας εξερεύνηση σαν παιδιά που ήμασταν και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ στη ζωή μας. Αυτή ήταν η παραφυσική μας εμπειρία, χίλια συγγνώμη αν σας κούρασα, ελπίζω να σας φάνηκε ενδιαφέρον. Όχι καλέ, εντάξει, άλλωστε εγώ γι' αυτό είμαι εδώ για να διαβάζω τις ιστορίες που στέλνετε. Έχουμε διαβάσει και πιο μεγάλες ιστορίες στο κανάλι. Τώρα αυτό, εγώ δεν έχω καμία εξήγηση. Αν έχει κάποιος άλλος, ευχαρίστω να τη δώσει. Πάντως μία η ώρα να πάω στο νεκροταφείο, εγώ με το ζόρι πάω μεσημέρια που έπρεπε να πάω, ας πούμε. Όχι τώρα βράδυ, είναι κάπως βαρύ το κλίμα, ανατριχιαστικό εκεί μέσα. Τώρα αυτό που είδατε, δεν ξέρω τι είναι. Αυτό ήταν το βίντεο και για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε και να το βρήκατε ενδιαφέρον. Ευχαριστώ και πάλι τα παιδιά που στείλαν τις δικές τους ιστορίες. Αν φτάσατε μέχρι εδώ, για να σας δω να αφήνετε κάτω στα σχόλια από ένα φαντασματάκι. Και φυσικά, αν σας αρέσουν τα βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι, μην ξεχνάτε να δείχνετε τη στήριξή σας κάνοντας like, εγγραφή αν δεν έχετε κάνει και να πατάτε και το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι αλλά και για τα νέα της κοινότητας. Νέα βίντεο ανεβαίνουν κάθε Κυριακή, Τετάρτη και Παρασκευή στις 2 η ώρα, εκτός απρόοπτου, οπότε θα το μαθαίνετε από την κοινότητα αν έχετε πατήσει το καμπανάκι. Αυτά από μένα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!